Με επιτυχία προβλήθηκε η ιστορική ταινία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Βασίλη Τσικάρα με τον τίτλο 5 στο κινηματοθέατρο Αχίλλειον. Η εν λόγω ταινία ολοκλήρωσε την τριλογία του σκηνοθέτη για την Ελληνική Επανάσταση του 1821, μετά την Έξοδο 1826 και την Πολιορκία. Το 5 πραγματεύεται τα για πολλούς άγνωστα γεγονότα του ολοκαυτώματος της Αμοθράκης. Για τον σκηνοθέτη, η σημασία ανάδειξης άγνωστων γεγονότων της Επανάστασης είναι μεγάλη. Αποφάσισα να κάνω τρεις ταινίες με τρία άγνωστα γεγονότα, τα παιδιά της Αμαρίνας, βασισμένα στο δημοτικό μας τραγούδι, την Πολιορκία στη Μονή Δοβρά, μετά ακολούθησε το ολοκαύτωμα της Νάουσας και το ολοκαύτωμα της Αμοθράκης σε συνδυασμό με την Επανάσταση στη Θράκη και με τους 5 νεομάρτυρες του νησιού. Τρεις ιστορίες για ποιο λόγο. Όταν περνούν τα χρόνια και κάνεις τέχνη, θα πρέπει να σκεφτείς τι μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Άρα λοιπόν, βλέποντας και όλα τα λάθη που γίνονται γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, πιστεύω ότι αυτές οι τρεις ταινίες με τρία λιγότερο γνωστά γεγονότα ή αν θέλεις και σχεδόν άγνωστα γεγονότα θα δώσουν την αφορμή από τον πιο απλό αναγνώστη μέχρι και τον ιστορικό αναλυτή να ψάξει αύριο μεθαύριο, ακόμη και να ανοίξει ένα βιβλίο και έτσι λοιπόν να μάθει περισσότερο την ελληνική ιστορία. Η ταινία είναι προϊόν επίπονης και επίμονης έρευνας από την πλευρά του σκηνοθέτη, καθώς για τη δημιουργία της βασίστηκε στους Έλληνες ιστορικούς και στα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα. Και ως δημοσιογράφος και μέλος της Ένωσης Συντακτών, η έρευνα και η δημοσιογραφική δουλειά δεν σταματάει ποτέ, κυρίως όταν γράφεις ένα βιβλίο, όταν γράφεις ένα σενάριο. Πάντοτε εκεί βασίζεσαι. Ξεκινάς από την πληροφορική παράδοση, μετά πας στα γραπτά κείμενα, διαβάζεις, μετά κάνεις συνεντεύξεις, ρωτάς τους ανθρώπους που γνωρίζουν, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους πάνω στην ιστορία μας και στο τέλος φτάνεις να δομήσεις ένα σενάριο το οποίο βασίζεται στα ιστορικά γεγονότα όπως τα έχουμε. Αυτό ακριβώς είναι και το 5. Δηλαδή το 5 είναι ακριβώς η ιστορία όπως έχει καταγραφεί από τους Έλληνες ιστορικούς. Ο ηθοποιός Μανώλης Αβίδης ενσαρκώνει τον ρόλο ενός οπλαρχηγού από τη Σάμο, ρόλος κομβικός για την εξέλιξη της ταινίας. Και αυτός ο ρόλος εδώ με συγγενεί πάρα πολύ. Είναι ένας ρόλος που είναι ο άνθρωπος που έρχεται από τη Σάμο για να βοηθήσει σε στρατιωτικά θέματα το νησί, το οποίο όπως είναι γνωστό δεν είχε πείρα στα όπλα. Προσπαθεί να εκπαιδεύσει τον απλό κόσμο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην επανάσταση που έκανε το νησί κατά των Τούρκων. Επειδή έχω ασχοληθεί από μικρός σε αυτό το θέμα και γενικά για την ελληνική ιστορία και όχι μόνο, είναι μπαίνοντας σε αυτό το ρόλο φεύγουν από γύρω σου διαμαγείες όλο το σήμερα και νιώθεις εκείνη τη στιγμή όσο μπορείς να νιώσεις τόσο όμορφα. Φυσικά δεν μπορούμε να φτάσουμε εκείνους με τίποτα εμείς. Είμαστε ικανοί ούτε τα κορδόνια των τζαρουχιών να φορέσουμε. Απλώς είναι τόσο το ψυχικό μεγαλείο που νιώθεις πάρα πολύ δυνατά συναισθήματα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον νεοζηλανδό ηθοποιό Μάνου Μπένετ και τους Γιάννη Αϊβάζη, Βίρονα Κολάση, Ντέζη Ζεπεκοπούλου, Δημήτρη Παπαδόπουλο, Παναγιώτη Καρμάτη, Αντωνία Σιόπκα, Κωνσταντίνο Καραθωμά και Σπύρο Μπιμπίλα.